Ναταλία Δραγούμη. Γεννήθηκε στην Αθήνα, αποφύτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και συνέχισε τις σπουδές της στο θεατρικό ατελιέ του Ανδρέα Βουτσινά στο Παρίσι. Η καριέρα της ξεκίνησε το 1993, όπου μασιστήθηκε ως Λιάνα στην κωμική σειρά «Μάνα είναι μόνο μία». Το 1994 πρωταγωνιστούσε στην κοινωνική σειρά του Λευτέρη Καπώνη «Οι Χρηματιστές», ενώ το 1998 την απολαύσαμε στην κινηματογραφική ταινία της Όλγας Μαλέα «Η διακριτική γοητεία των αρσενικών». 2 χρόνια μετά ήταν η Πέρσα στην κοινωνική σειρά της Μιρέλας Παπαϊκονόμου «Ουδέν πρόβλημα», ενώ το 2001 πρωταγωνιστούσε στο επεισόδιο «Στεγνό καθάρισμα», αλλά και στο «Κορώνα γράμματα» της τηλεοπτικής σειράς του Αποστόλη Τσαούσογλου «Κόκκινος κύκλος». Την ίδια χρονιά την γνωρίσαμε και ως Νέλη Βρετού στην συστηματική σειρά «Όσο υπάρχει αγάπη», σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη. Το 2003 ήταν η Ιουλία στην τηλεοπτική σειρά του Αποστόλη Τσαούσογλου «Πεθαίνω για σένα», ενώ έναν χρόνο μετά πρωταγωνιστούσε στο επεισόδιο «Κενά αέρος» της κωμικής σειράς «Safe Sex». Την ίδια χρονιά την απολαύσαμε και ως Μάγδα στη σειρά «Μυστηρίου 10η εντολή», στο επεισόδιο «Ένα λεπτό αργότερα». Το 2005 πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Σαν γλυκό του κουταλιού», σε σκηνοθεσία Ρέινα Σεσκενάζη, ενώ την απολαύσαμε και ως Βάσο στην κινηματογραφική ταινία «Τεστοστερόνη», σε σκηνοθεσία Γιώργου Πανουσόπουλου. Το 2007 ο ρόλος της ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό στην κοινωνική σειρά «Για την καρδιά ενός αγγέλου», ενώ έναν χρόνο αργότερα τη θαυμάσαμε ως Αλεξάνδρα Ιωάννου στη σειρά «Η Εξαφάνιση». Το 2008 υποδίθηκε τη Μαριάντζελα στην κωμική σειρά του Χάρη Ρώμα «Δόκτωρ Ρούλης», ενώ το 2010 πρωταγωνιστούσε στην θεατρική παράσταση «Ολόκληρος ο Σέξπιρ σε μία ώρα», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη. Το 2011 μας άφησε άφωνους με τις χορευτικές της επιδόσεις στο «Dancing with the Stars 2». 2 χρόνια μετά ήταν η Μέρη στην κινηματογραφική ταινία «Μαντζουράνα», σε σκηνοθεσία Όλγας Μαλέα. Σήμερα η αγαπημένη μας ηθοποιός έχει τη δική της εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Μία εκπομπή με αφορμή τη γεύση και τη μυρωδιά. Ταυτόχρονα πρωταγωνιστεί και στην πολύ πετυχημένη θεατρική παράσταση «Η Φόνησες της Παπαδιαμάντη». Η πολύ κουκλάρα Ναταλία Δραγούμη κοντά μας. Χαίρετε! Καλώς ήλθες! Τι κορμί θανατηφόρο είναι αυτό που έχεις. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Είσαι καλά? Τι να πω για σένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά εσύ είσαι η επίτιμη καλεσμένη μας εδώ. Ευχαριστώ οπότε, πάρα πολύ. Παρακαλώ. Καλά, τι κάνεις? Με έκανες και βούρκωσα. Πραγματικά, τώρα που έβλεπα το βίντεο. Όχι, δεν θέλω να κλάψεις. Θυμήθηκες πράγματα, ωραίες στιγμές. Σου άρεσε? Δεν ξέρω γιατί. Το είπα αυτό. Δεν ξέρω αν δεν ήταν ωραίες. Ναι. Συγκινήθηκες. Θυμάσαι κάτι που από αυτά που είδες, παρακολούθησες, που σου άρεσε και ήταν αυτό που σε συγκίνησε? Ναι, το πλάνο που είχε στην καρδιά ενός αγγέλου. Γιατί τόσο πολύ? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Ωραία. Θες να αλλάξουμε λίγο θέμα, να σε απαλύνω λίγο και να σε χαλαρώσω, ε? Δεν μου ξανατύχει αυτό. Απλώς δεν ξέρω. Περνάω λίγο μια... Σήμερα από το πρωί κάτι παθαίνω. Είσαι πιο εξυγκίνητη. Συνέβη κάτι? Όχι. Μήπως από τη χαρά σου νομίζω... την απεριόριστη για να έρθεις αυτό... εδώ? Είδες λοιπόν, πώς το κατάλαβα βρε Ναταλία μου, τι ήταν αυτό? Όχι, ξέρεις τι, νομίζω ότι επειδή είμαι πολύ καιρό στη Θεσσαλονίκη και επειδή πάω και στην ΚΟ για γυρίσματα και μου λείπουν τα παιδιά ναι, μέσα κατάλαβα. Μου, το παθαίνω αυτό. Ξέρεις, προφανώς έχω ένα... Πόσο αυτό. Γλυκιά μανούλα και πόσο ευαίσθητη μανούλα. Έχεις τρομερό δέσιμο με τα παιδάκια σου. Ναι, φαντάζομαι και εσύ. Το ίδιο. Πάρα πολύ. Όλοι. Υπάρχει ναι. Έρωτας μεγάλος, αλλά θέλω να μου πεις όταν λείπεις. Πώς είναι? Όταν λείπω, πώς είναι τα παιδιά. Πώς είναι τα παιδιά, πώς είσαι εσύ. Σε διακατέχουν είναι... φαντάζομαι τα άγχη. Κοίταξε, ναι, όταν λείπω δεν μπορώ να σκέφτομαι... αν πήγαν όλα σωστά μες την ημέρα, ξέρεις, την καθημερινότητα, δεν γίνεται. Αναγκαστικά κρατάς μία απόσταση από τη στιγμή που ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί είναι... Θα προσφέρουν το καλύτερο για τα παιδιά. Ακριβώς, σου. Ακριβώς. Έχεις εμπιστοσύνη. Ο άντρας μου, ευτυχώς έχω έναν άντρα που μέσα σε όλες τις δουλειές που έχει, φροντίζει τα παιδιά πάρα πολύ καλά. Και είναι κοντά τους όσο ναι, είναι από τους μπαμπάδες που δεν έχουν απόσταση. Είναι εκεί, ρε παιδί μου, είναι τα παιδιά συνέχεια πάνω του. Πόσο είναι τα παιδιά, Ναταλία? Του έχουν αδυναμία. Ο Φίλιππος είναι 9 και η Κλέο είναι 11.
Πολύ ωραίες ηλικίες. Έρχονται στο θέατρο, σε παρακολουθώ. Έρχονται, βέβαια. Τις φώνησες, τις έχουν δει 5 φορές. Και τι σου λένε? Θέλουν να έρχονται στην απογευματινή και θέλουν να κάτσουν και στη βραδινή. Τι μου λένε? Τι μου λένε? Σε θαυμάζουν απλά. Όχι, δεν θέλω να με θαυμάζουν έτσι. Δεν θέλω, γιατί... Ο γλυκός ο θαυμασμός της μαμάς που βλέπουν ότι έχει και απήχηση στο κοινό που σας παρακολουθεί. Ξέρεις, γιατί δεν θέλω, είναι δίκοπο μαχαίρι, να... δεν θέλω να τους προκαλώ να με θαυμάζουν. Γιατί μπορεί να είναι λίγο επικίνδυνο για την... Για τα παιδιά, για την μετέπειτα πορεία τους. Ακριβώς. Και δεν θέλω να... θέλω να, να με έχουν σαν την κανονική μαμά. Δεν θέλω να νιώσω ότι είμαι κάτι. Κάτι γιατί διαφορετικό δεν είμαι κιόλας, από όλες τις μαμάδες ναι, του κόσμου. Ναι, ως μαμά είμαι σαν... Δεν θέλω με αυτή... Το να θαυμάζεις τη μαμά σου επειδή είναι μαμά σου ή τον μπαμπά σου, αυτό πάντα συμβαίνει. Έτσι κι αλλιώς. Είσαι και μια όμορφη μαμά. Νομίζω ότι μπορούν και το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Το βλέπουν. Βλέπουν την εικόνα της μαμάς και βλέπουν ότι και με άλλα παιδάκια που συζητάνε, φαντάζομαι επειδή και στο σχολείο είναι και λίγο σκληρά τα παιδιά. Ναι. Και σχολιάζουν μεταξύ τους για τις μαμάδες, ναι, για το εμένα πώς ντρέπονται δίνονται. Λίγο. Ντρέπονται γιατί σε αγαπάνε και γιατί σε θέλουν δικοί τους και γιατί όχι, δεν θέλουν. Όχι, ντρέπονται να... για μένα. Ντρέπονται όταν τους λένε η μαμά σου αυτό. Ντρέπονται. Είναι ναι. Αυτός ο θαυμασμός είναι που η μαμά αυτή είναι δική μου μαμά. Ναι, δεν έχουν πει, ας πούμε, ποτέ ούτε, ότι εμένα η μαμά μου είναι. Ποτέ όμως. Δεν το. Εξωτερικεύουν τόσο έντονα για όχι, να κάνουν. Δεν ένα... το λένε και αν δεν το ξέρουν δεν πρόκειται να το πούν. Θαυμασμό στα μάτια του άντρα σου. Από τον άντρα μου σε μένα. Ναι. Εντάξει. Όχι. Κανονικά. 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 Θαυμάζει όμως το ότι φαντάζομαι... είσαι η γυναίκα του, το ότι έχεις προσφέρει, το ότι σε θαυμάζει ο κόσμος, το ότι περπατάς στο δρόμο, ότι σε σταματάνε, σου μιλάνε. Φαντάζομαι θα του αρέσει, αλλά δεν μου το λέει. Ξέρεις, πιστεύω ότι ο θαυμασμός πρέπει να είναι κάτι σιωπηλό και να μην το λες, γιατί και εγώ τον θαυμάζω. Και νομίζω ότι ο θαυμασμός είναι πολύ σημαντικό. Ο εσωτερικός σιωπηλός θαυμασμός είναι κάτι σημαντικό για να κρατήσει η σχέση. Δηλαδή, θέλω τον άντρα μου και εγώ να τον θαυμάζω. Για ναι. Οτιδήποτε. Είναι ωραίο είτε να είναι γνωστός, είτε δεν είναι. Είτε είναι. Μπορεί να μην είναι επαγγελματικός θαυμασμός, μπορεί να είναι να τον θαυμάζει για τα ψυχικά του, για την κάτι και ψυχικό, για τα απλά για οτιδήποτε. Πράγματα. Προφανώς, τον άνθρωπο που έχει διαλέξει, κάτι έχει δει και τον θαυμάζει. Απλώς νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι σιωπηλό. Δεν λες, αχ. Ναι, τι. Σίγουρα. Έτσι είναι. Ναι, γιατί το εμένα βλέπεις. Συνέχεια με κοροϊδεύει και. Με κοροϊδεύει με την έννοια μου κάνει αστεία, έχει πολύ χιούμορ και με. Σου φτιάχνει γελάμε. Γελάμε πολύ, ναι. Με θεωρεί γκαφατζού. Γκαφατζού γιατί? Γιατί είμαι, ξέρεις. Θα σκοντάψω και θα πέσει κάτι, ας πούμε. Σοβαρά. Είμαι πολύ αφηρημένη. Γιατί και γι' αυτό με κοροϊδεύει συνέχεια. Τι ξέρω, είμαι αφηρημένη. Σκέφτεσαι μάλλον πιο πολύ τα παιδάκια σου, βασικά, όλη την όχι, ημέρα. Όχι, γενικά. Είναι λίγο οικογενειακό μου, το έχει όλη η οικογένεια. Η οικογένεια εννοώ μπαμπάς, μαμά. Η βιολογική σου οικογένεια. Ναι. Έχεις αδέρφια? Ναι, είμαστε 4 αδέρφια. 4 αδέρφια? Ναι, ναι. Και είναι όλη Αθήνα? Όλοι. Είσαστε κοντά, είσαστε αγαπημένοι? Είμαστε, έχω πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, μεταξύ τους τα 3 έχουν 2 χρόνια και εγώ γεννήθηκα μετά από πολλά χρόνια. Η πιο μικρή. Οπότε, η πιο μικρή, ναι. Οπότε ήμουνα, όταν ήμουνα μικρή, ήμουνα λίγο σαν μοναχοπέδι, γιατί ήταν τα μεγάλα. Ο αδερφός μου ήδη είχε φύγει από το σπίτι, ας πούμε. Ναι. Και μετά, εσύ είσαι το Στερνοπούλι. Ακριβώς. Και μετά από στα 18 μου, τότε αποφάσισα να φέρω κοντά τις αδερφές μου. Ήμασταν κοντά, απλώς θυμάμαι μια φορά, τους είπα, λέω, Ελένη, σήμερα θα πιω και θα καπνίσω. Έτσι ξαφνικά. Ναι. Του στείλω ότι. Μεγάλωσα πια. Και μπορείτε ναι. Να με αντιμετωπίσετε και εμένα ως μεγάλη. Ναι. Απίστευτο. Υπάρχει έτσι. Ότι το δεν θα κρύβομαι, δεν θα. Ότι θα είστε φίλες μου. Ναι, αυτό ήθελα ναι, να ναι. Τους πω. Προφανώς ήταν κάτι που σε απασχολούσε και νωρίτερα, αλλά δεν ήξερες πώς να το εκφράσεις. Και νομίζοντας ότι έτσι θα έρθεις πιο κοντά στις αδερφές σου. Κοίταξε, έβλεπα ότι θα μπορούσα να είμαι φίλη και για κάποιο λόγο δικό μου τις έχω βάλει εγώ στην θέση της μαμάς ενώ δεν ήτανε. Ναι. Επειδή είναι πιο μεγάλες. Σκριβόμουν και τέτοια. Και θυμάμαι εκείνη την ημέρα χαρακτηριστικά ήμουν σε ένα μπαρ και τους το είπα και πόσο από έφυγε πάνω... ένα βάρος. Ναι, μου φύγε ένα βάρος. Και πώς το διαχειριστήκανε, το περιμένανε οι μικρές τους αδερφοί. Νομίζω το περιμένανε. Εγώ, ξέρεις, υποτίθεται κρυβόμουν, αλλά... Το είχαν αντιληφθεί από ναι, καιρό. Ναι, ήμουν ζωηρή μικρή γενικά. Τι παιδί ήσουν? Ήμουν ζωηρή. Σκανταλιάρα. Ναι, πολύ.
Έφερνες τα πάνω κάτω στο σπίτι? Όχι τόσο στο σπίτι, όσο έξω. Αντίθεση. Στο σπίτι ήμουν πιο πολύ ζωηρή με την έννοια ότι έπαιζα μπάλα με στο σπίτι, περπατούσα με τα χέρια κατακόρυφο, με ρόδες, επειδή έκανα ενόργανη, ήμουν στην ομάδα ενόργανης. Περπατούσα με το σκέιτ, τέτοια. Τρελά τόσο πράγματα. Αυτό, με αυτή την έννοια. Ή έπαινα τις γάτες και τις κρατούσα συνέχεια, δεν τις άφηνα να φύγουνε. Τις έδινα στην αγκαλιά μου συνέχεια. Η μαμά πρέπει να είχε τρελαθεί βλέποντας έτσι να συμπεριφέρεσαι. Δεν μου έλεγε ευτυχώς τίποτα, εννοώ για τις μπάλες και αυτά. Δεν μου έλεγε, αχ, μην παίξεις μπάλα, μην κάνεις εκείνο, μην σπάσεις. Τίποτα μέσα στο σπίτι. Όχι, όχι. Επίσης έβαζα τη γάτα, ήθελα να τρώω και να είναι η γάτα πάνω στο τραπέζι. Πλάκα κάνεις. Δεν υπάρχει αυτό που λες τώρα. Την έβαζε το πιάτο μου και τη γάτα δίπλα. Και η γάτα έτρωγε. Ενθουσιασμένη ήταν. Γιατί... Έτρωγε από το δικό σου πιάτο. Δεν την άφηνα να φάει. Δηλαδή πες μου και αυτό να τρελαθώ πιο πολύ. Όχι, δεν την άφηνα να φάει, αλλά ήταν ενθουσιασμένη που ήταν εκεί πέρα, προσπαθούσε να μυρίσει. Πώς είναι τώρα όμως η Ναταλία, σαν μαμά, γιατί εσύ τα παιδικά σου χρόνια, όπως λες, ήσουν αντίθεση, ήσουν ζωηρή, τα έκανες όλα. Ναι, όχι, δεν είμαι τώρα πια. Έχω τις αντίθεσεις και τις ζωηρές μου φάσεις. Όψεις. Δεν είμαι ξαφνικά, ξέρεις, μπήκα σε ένα κουτί. Αλλά θεωρώ ότι έχω οριμάσει. Δεν, εντάξει, όταν γίνεσαι γονιός, αναγκαστικά οριμάζεις. Τώρα τα παιδιά όμως πώς είναι, τα επιτρέπεις να κάνουν όλα αυτά που προανέφερες εσύ για τον εαυτό σου? Όχι, ε. Όχι. Είσαι πιο σκληρή δηλαδή. Ναι, εντάξει, όχι, δεν τους αφήνω να παίζουν μπάλα μέσα στο σπίτι. Πατίνια, εγώ αφήνω, ο Έντι δεν αφήνει μέσα στο σπίτι. Γάτα δεν έχουμε, είχαμε, αλλά, ναι. Αλλά δυστυχώς τη χάσαμε. Έχουμε σκύλο που παίζει και στην εκπομπή μου. Αλήθεια? Τι ράτσα? Μπόξερ. Μποξεράκι. Αλλά το έχουμε μαζέψει αδέσποτο. Από το δρόμο. Δεν το αγοράσαμε. Και είναι ένα φανταστικό μποξεράκι. Και είναι γεννημένο ηθοποιός, νομίζω. Κρατάει και τα ρακόρ. Όπου τη πω, κάθεται στο γύρισμα. Είναι φοβερό. Απίστευτο. Νομίζω θα έχει προτάσεις μετά από αυτή την εκπομπή. Έχει αφομοιώσει πράγματα δηλαδή τη μαμά του. Γιατί και αυτό είναι παιδί για σένα. Δεν ξέρω που τα βρήκε. Είναι παιδί για σένα. Πώς είναι αλήθεια, τώρα ανέφερες για την εκπομπή σου. Ναι. Πώς προέκυψε? Προέκυψε κάπως. Μαζί με τον Δημήτρη τον Αποστόλου είχαμε την ιδέα της μαγειρικής και σιγά σιγά ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον και βρέθηκε αυτό το κόνσεπτ που είναι για τα παιδικά χρόνια. Αλλά πριν είχα κάνει και ένα βιβλίο, το Μαγειρεύοντας με την κόρη μου, το οποίο πάει πολύ καλά από τις εκδόσεις Μίνωας και είναι δεύτερη έκδοση τώρα, ετοιμάζεται, όπου και εκεί ήταν, είχε σχέση με μαγειρική, αλλά ποτέ ως μαγείρισα. Δηλαδή... Εσύ όμως τώρα, θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Σκαμπάζεις από μαγειρική? Ναι, εντάξει. Έχεις. δεν εννοώ ότι είμαι... Φυσικά, μαγειρεύω, αλλά θέλω να πω, δεν είναι συνταγές που έχω ανακαλύψει εγώ μόνη μου ή κάτι τέτοιο. Είναι... Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα ή και διάφορα όχι, άλλα? Όχι, και διάφορα άλλα. Και διάφορα... Για το βιβλίο λέω τώρα. Mm-hmm. Και διάφορα πολύ υγιεινά που μπορεί να φάει ένα παιδί από μικρό, γεύσεις που δεν έχουμε συνηθίσει στα παιδιά, όπως ταχίνι και τέτοια. Αλλά και παραδοσιακά. Συμβουλές διατροφής δηλαδή, για να μπορούμε... Όχι, δεν είναι συμβουλές διατροφής. Έχει και στοιχεία reality το βιβλίο. Είναι αυτά που τρώμε εμείς στο σπίτι μας. Με πολύ ωραίες φωτογραφίες, μαζί με την κόρη μου. Και την ώρα που τα μαγειρεύουμε. Και πράγματα που αρέσουν στα παιδιά και γενικά, σούμε, τα κέικ. Το κέικ είναι σπεσιαλιτέ μου. Είμαι πολύ καλή στο κέικ. Με διάφορες γεύσεις μέσα. Ναι. Με καρότο. Με καρότο. Ναι, carrot cake. Αλλά όχι το αμερικάνικο που βάζεις από πάνω, που βάζεις από πάνω το γλάσο. Κέικ καρότου και καρύδι μέσα. Σοκολατένιο με κομμάτια σοκολάτας. Ένα πολύ ωραίο είναι με λεμόνι και παπαρουνόσπορο. Πάρα πολύ ωραίο. Το έχω ξανακούσει αυτό και δεν το έχω δοκιμάσει. Είναι θεϊκό. Ο παπαρουνόσπορος είναι πολύ ωραίος μέσα στα κέικ. Με σοκολάτα, με ταχίνι και με χαλβά και εσπρέσο. Διάφορα. Με πορτοκάλι. Πειραματίζεσαι γενικώς. Ναι, τα κέικ. Συμβάλλει και η κόρη. Στον πειραματισμό όχι, αλλά στο να επικοινωνήσει και να βοηθήσει και να κάνει κάτι μόνη της μες στην κουζίνα, ναι. Κάποιες φορές κάνει εκείνη τη σάλτσα για τα μακαρόνια. Πολύ ωραία. Δεν είναι ότι είναι ειδικά παραπάνω από ένα άλλο παιδί στην κουζίνα. Ας πούμε, δεν είναι τύπου να πάει στο MasterChef Junior. Αλλά της αρέσει. Θα την έστελνες στο MasterChef Junior? Δεν ξέρω, ρε εσύ. Είναι δύσκολο να... Δεν είμαι σίγουρη. Αν ήταν
αν έβλεπα ότι έχει πάθος και... Θέλει να το δοκιμάσει. Θέλει, ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Δυσκολεύομαι λίγο με το θέμα της δημοσιότητας για τα μικρά παιδιά. Όσον αφορά γι' αυτό ή όσον αφορά για την απαγοήτευση. Γιατί και στο MasterChef πειραματιζόταν, ήταν σαν να ήταν σε ένα διαγωνισμό, αλλά με τη διαφορά ότι τους βλέπαν εκατομμύρια κόσμος. Εντάξει, αυτό το παίρνεις... Ναι, και γι' αυτό, για πολλούς λόγους, αλλά περισσότερο για τη δημοσιότητα. Δηλαδή εκεί, φαντάζομαι ότι αν πάρεις την απόφαση να το στείλεις στο παιδί σου, θα πρέπει να κάνεις πάρα πολύ δουλειά για να καταλάβει ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι. Και δεν θα πρέπει και να καθορίζει την υπόλοιπη πορεία του στη ζωή. Και δε... Εντάξει, βέβαια ένα παιδί τα παίρνει όλα κατάκαρδα. Ξέρω, έρχεται από το σχολείο και σου λέει: με είπαν έτσι και νομίζει ότι είναι έτσι επειδή την είπαν έτσι. Ξέρεις. Είναι κάνετε δύσκολο. Κάνετε διάλογο με τα παιδιά. Βέβαια. Κάνουμε, ναι. Με... Σ' ακούνε. Ναι. Σ' ακούνε. Νομίζω... Είναι... Νομίζω με ακούνε γενικά, απλώς πιστεύω ότι πολλά πράγματα μπορεί να νομίζεις ότι δεν σ' ακούνε ή να κάνουν δεν σ' ακούνε, αλλά η φωνή σου γράφει μέσα στο μυαλό, στο υποσυνείδητο και κάποια στιγμή θα τα ακούσουν. Μπορεί να μην τα ακούσουν εκείνη τη στιγμή. Το φιλτράρουν γενικότερα. Ναι, από κάποια χρόνια να τα ακούσουν. Εσύ όμως συμμετείχες και σε reality, ήσουν στο... σε reality, σε show, στο Dancing with the Stars. Ναι, ναι. Σε απολαύσαμε και σε θαυμάσαμε. Οι χορογραφίες σου ήταν καταπληκτικές, δεν έχω λόγια. Και το κορμί που διαθέτεις ευχαριστώ είναι πολύ. Άλλο πράγμα. Τι κάνεις? Προσπαθώ όσο μπορώ να κάνω γυμναστική. Βασικά έχω βρει τη γυμναστική που μου αρέσει. Το οποίο, που δεν είναι ακριβώς γυμναστική, είναι αθλητισμός. Beach volley. Ήμουνα βέβαια βολεϊμπολίστρια και κάνω beach volley. Κάνω ζούμπα που μου αρέσει και κάνω και πιλάτες. Και είναι ένας συνδυασμός των τριών, που είναι πολύ καλό. Βέβαια, όλο αυτό το κάνω όταν δεν έχω γυρίσματα και τέτοια. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Πότε καταφέρνεις και κάνεις φέτος, και μπαίνεις σε αυτό το πρόγραμμα? Φέτος το έκανα από το Σεπτέμβριο μέχρι πριν 2 μήνες. Φουλ όμως, κάθε μέρα. Τώρα με την εκπομπή δεν προλαβαίνω. Στη Θεσσαλονίκη τώρα δεν προλαβαίνω. Θα μπορούσα βέβαια να κάνω ένα γυμναστήριο εδώ πέρα. Αλλά λέω, εντάξει, Θεσσαλονίκη είναι διακοπές. Να ξεκουραστώ. Και επίσης δεν θέλω γυμναστήριο. Βαράκια και τέτοια δεν θέλω. Σου αρέσει να κλειστείς δηλαδή μέσα σε ένα χώρο και να κάνεις μόνο βάρη? Θέλω, μ' αρέσει όλα τα άλλα που σου είπα γιατί έχουν και τη διασκέδαση μέσα. Και επίσης φαντάζομαι με ότι είναι τα βάρη, και με γκρουπ, είναι με ομάδα. Πάρα πολύ. Ναι. Η εποχή που κάνω βάρη πάντα με φουσκώνουνε. Και καμιά φορά γράφει αυτό σαν κιλά. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Φουσκώνω πάρα πολύ εύκολα, ναι. Ο άντρας σε ζηλεύει? Όχι. Τα έχουμε βρει σε αυτό. Εσύ? Όχι. Ούτε εσύ? Κοίταξε, άμα βγω τώρα έξω και μου στείλουν ένα βιντεάκι ότι είναι στο Παρίσι με μία κοπέλα, θα ζηλέψω βέβαια. Έχει γίνει κάτι τέτοιο? Αλλά λες τώρα, λέω, υποθετικά. Δεν δίνει δικαιώματα να ζηλέψω. Πιστεύω ότι έχουμε μία συνενοχή στη σχέση μας και ένα δέσιμο που δεν δίνει ο ένας το δικαίωμα στον άλλο να ζηλέψει. Αλλά πολύ βασικό, υπάρχει ελευθερία. Αν δεν υπήρχε ελευθερία, δεν θα μπορούσαμε. Και εγώ μπορώ να βγω με τις φίλες μου και με τους φίλους μου και να πάω και ταξίδι. Δεν έχω να λογοδοτήσω, ας πούμε. Άρα, να υποθέσω ότι δεν αφήνεις ποτέ το μυαλό σου να σε κυριεύσει αυτό το αίσθημα της ζήλιας. Όχι, και πιστεύω ότι... Έχεις συλλάβει ποτέ εσύ όμως τον εαυτό σου να έχει πέσει σε αυτή την κατάσταση? Στο παρελθόν, ναι, όχι με τον άντρα μου. Ναι. Σε άλλη σχέση. Το οποίο είναι πολύ επίπονο και νομίζω ότι είναι και μία απόφαση και κάτι του καθαρά δικού σου μυαλού που το κάνει, δηλαδή το κακό μυαλό το κάνει στο καλό μυαλό. Ναι. Αρχίζει και σου βάζει... Διάφορα. Άμα θέλω από μόνη μου μπορώ εγώ τώρα να κάτσω και να... Και να κάνει σενάρια. Και να κάνω σενάρια. Και επειδή το έχει και αυτό η δουλειά μου, αυτά που σκέφτεσαι να προσπαθείς να τα αισθάνεσαι κιόλας, θα μπορούσα να μπω, αλλά επειδή το έχω περάσει στο παρελθόν, δεν θέλω καθόλου να το περάσω. Θέλω τόσο πολλά πράγματα να σε ρωτήσω. Καταρχήν θέλω να μου πεις για την εκπομπή. Ναι. Μου είπες ότι δεν έχει να κάνει, ότι εσύ θα σε δούμε σαν μαγείρισα στην εκπομπή. Όχι, μαγειρεύω κάποια πράγματα, αλλά δεν μαγειρεύω κάτι παραπάνω από μαμά. Πιστεύω ότι όλες οι μαμάδες, από τη στιγμή που γινόμαστε μέσα στο μητρικό φίλτρο και ένστικτο, είναι και το μαγείρεμα. Μπορεί, αφού έχω δει και φίλες μου που ήταν, λες, αυτοί, ξέρω εγώ, δεν θα μαγειρέψει ποτέ. Βλέπεις, με το που γίνανε μαμάδες, φτιάχνουν πολύ ωραία πράγματα. Οπότε δεν είμαι παραπάνω μαγείρισα από μία μαμά που μαγειρεύει. Mm-hmm. Βάζοντας μέσα ότι όλες οι μαμάδες είναι μαγείρισες. Ξέρω εγώ, θα δυσκολευόμουν να μαγειρέψω για 30 άτομα.
για ένα. Για στρατό. Για ένα. Πες για 30, πες για 15, για να κάνω ένα πρωτοχρονιάτικο στο σπίτι μου και να μαγειρέψω τραπέζι. Τραπέζι και να μαγειρέψω για 15 άτομα, θα δυσκολευόμουν. Και ποια άλλωστε δεν θα δυσκολευόταν. Όχι, είναι κάποιες που. Είναι μπορούνε. Δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί θέλει σαφέστατα προετοιμασία από μέρες. Δεν είναι για να σηκωθεί το πρωί, ας πούμε, 6 ώρα το πρωί και να φτιάξει για 15-20 άτομα, ας πούμε, το τραπέζι. Εννοείται. Δουλειά και γρηγοράδα. Θέλει και βοήθεια. Βοήθεια και θέλει και γρηγοράδα. Σβελτάδες κινήσεις, το οποίο αυτό δεν το έχω. Αλλά να μαγειρέψω για να φάνε κάποιοι φίλοι σπίτι έτσι και το μεσημέρι και αυτά και το βράδυ ή για την οικογένεια, αυτό με ενδιαφέρει γενικά η γαστρονομία. Με ενδιαφέρει η διατροφή. Διαβάζω ώρες το κριτικές, κοιτάζω καινούργια εστιατόρια, κουζίνες. Μ' αρέσουν σαν. Έχω πάντα περιοδικά τα ένθετα από τις Κυριακάτικες, τα φυλάω όλα και τα. Πώς τα κοιτάξεις. Όλα αυτά. Ναι, τα κρατάω. Και πώς κοιτάζεις, ξέρω εγώ, χωρίς να έχεις σκοπό να μαγειρέψεις λίγο ένα περιοδικό μόδας, εγώ θα κοιτάξω το περιοδικό. Δηλαδή, θα το διαβάσω. Στη διαδικασία, όταν δίνονται συνταγές, είτε από έντυπα είτε από περιοδικά. Να μπει στη διαδικασία να κάνει συνταγή όπως τη λέει. Βέβαια. Μπαίνει, πειραματίζει. Έχω κάνει πάρα πολλά από, και από περιοδικά. Τα περισσότερα, ναι. Εγώ κάνα δύο που πειραματίστηκα, δεν μου βγήκαν. Όχι, και μου λέω, βγαίνουν. Δεν ξεφεύγω από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Μου βγαίνουν. Μα εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει μέσα στην παραδοσιακή κουζίνα να υπάρχει κάτι. Κάτι πιο, διαφορετικό. Κάτι πιο μοντέρνο, ας πούμε. Ναι. Ξέρω, εγώ είχα φτιάξει κάτι κρυθαράκι με κιμά της Ψυχούλη. Ναι. Είχα γίνει δηλαδή θεά εκείνο το μεσημέρι. Είχαμε καλέσει κάτι φίλους που ήταν ελληνικό, είναι ένα ελληνικό φαγητό, αλλά έχει κάτι το διαφορετικό. Ναι. Και νομίζω το πέτυχα πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει, νομίζω το κάνεις καλά. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Όταν το αγαπάς πάρα πολύ, ναι, το δείχνεις κιόλας και το εισπράττει και ο κόσμος. Ακριβώς, αλλά το περίγυρό σου. Το κόνσεπτ της εκπομπής δεν είναι μόνο. Ξεκινάμε από τη μαγειρική, δεν είναι βασικά η μαγειρική, είναι η συνάντηση με τον άνθρωπο που έχω καλέσει, με τον καλεσμένο μου. Mm-hmm. Και μιλάμε για τα παιδικά του χρόνια και έχει επίσης και στοιχεία reality η εκπομπή. Όπως στοιχεία δικά μου της καθημερινότητάς μου. Η παρουσίαση σου που αρέσει. Που θα ξυπνήσω. Να η παρουσία μου. Η παρουσίαση. Ναι, μ' αρέσει. Σου θεωρώ αρέσει. Ότι είναι ένα κομμάτι που είναι και λίγο μέσα στη δουλειά του ηθοποιού. Δεν είναι κάτι. Ξεχωριστό. Κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ναι, ένας το οποίος μπορεί να είναι και παρουσιαστής, να κάνει mm-hmm. και μία δουλειά παρουσιαστή. Έχω κάνει στο παρελθόν, έχω παρουσιάσει Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, είχα και μία εκπομπή παλιότερα στο Filmnet, που πάλι είχα καλεσμένο και μιλούσαμε για την πόλη, mm-hmm. για τα αγαπημένα μέρη που πάει, για πολιτιστικές προτάσεις και τέτοια. Ναι, είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Μ' αρέσει η επικοινωνία με τους ανθρώπους και μου αρέσει ότι μπαίνω στη φάση να ρωτήσω κάποια πράγματα για έναν άνθρωπο που στα αλήθεια θέλω να τον ρωτήσω. Ο κόσμος έρχεται στα Καμαρίνια. Τώρα θέλω να σε πάω στις φώνησες. Εννοείται που δεν μπορώ να μην πάμε στις φώνησες, γιατί είμαστε εδώ, πήραμε και παράταση. Τέλεια. Μέχρι τις 18 παίζουμε και την Κυριακή των εκλογών, στις 8 και 4. Είναι, τι να σας πω, λυπάμαι γιατί αφήνουμε κόσμο έξω. Δεν χωράει. Είναι sold out. Είναι sold out, ναι. Έρχεται ο κόσμος βέβαια, νομίζω ότι μας αγαπάει πολύ η Θεσσαλονίκη. Πάρα και εμείς πολύ. Την αγαπάμε όμως. Είσαστε εξαιρετικές, μία και μία, εγώ έχω να το λέω συνέχεια. Ο δικός σου ρόλος στις 6 φώνησες. Ο δικός μου ρόλος είναι της Αλβανίδας Πόρνης, που τίμια και έτσι ψυχούλα ας πούμε, και που έχει να δει το σπίτι της και τους γονείς της πάρα πολύ καιρό, η οποία σκότωσε τον ταβαντζή της γιατί την κακοποιούσε και την έκλεινε στο ψυγείο. Στο ψυγείο? Ναι, και τη σκότωσε με ένα αγελαδινό μπούτι. Τον σκότωσε με ένα αγελαδινό μπούτι από το ψυγείο. Κατά λάθος όμως. Δηλαδή δεν είχε σκοπό δεν το να το σκοτώσει. Του το πέταξε. Σκεφτόταν όμως μάλλον. Το σκεφτόταν γιατί της έκανε τη ζωή κόλαση. Ναι. Και η ρόλη από τις άλλες εξαιρετικές ηθοποιούς είναι φανταστική και νομίζω ότι είναι μια παράσταση που πρέπει ανελιπώς όλοι που μας παρακολουθούν να γίνεται έχουν. Μέσα στην αίθουσα, δηλαδή γελάνε συνέχεια, χειροκροτάνε, σηκώνονται. Το χειροκρότημα είναι αποθεωτικό, πραγματικά είναι εμπειρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που ήσουν εδώ κοντά μας, είσαι μια κουκλάρα. Θέλω να πω ότι έχω και εκπομπή στο ραδιόφωνο MAM. Το ίδιο κόνσεπτ. Το ίδιο κόνσεπτ. Και στη Θεσσαλονίκη, στον Α και στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη είναι Πέμπτη Παρασκευή
και στην Αθήνα είναι Σάββατο Κυριακή. Είναι με άλλους καλεσμένους, αλλά πάλι μιλάμε και για συνταγές και για τα παιδικά του χρόνια και μουσικές που του αρέσουν τα παιδικά χρόνια. Πολλά πράγματα μαζί κάνεις, Ναταλία μου. Μπράβο, ναι, αρκετά. Σου. Μπράβο σου. Να είσαι πάντα καλά, κάθε επιτυχία σου εύχομαι, γιατί την αξίζεις, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου, ευχαριστώ την οικογένειά πολύ, σου. Επίσης και εσύ. Και ευχαριστούμε που ήσουν εδώ και μας έκανες την τιμή. Τώρα πάω στην εκπομπή μου κατευθείαν. Βέβαια.